Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται παντού, βρίσκεται κοντά και βέβαια μέσα του Alpha Sports μας μεταφέρει, όπως σας μεταφέραμε και εμείς έτσι τις τελευταίες ημέρες, τα live από το διαιτητικό και οπουδήποτε αλλού. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι να πούμε. Κοντεύει δηλαδή, ναι. Στην Αθήνα. Λοιπόν, αρχικά πού σε βρίσκουμε. Πού σε βρίσκουμε αρχικά, έτσι. Λοιπόν, δεν είμαι ακριβώς στην Αθήνα, αλλά το. Εντάξει, δουλεύω, άρα είμαι σαν να είμαι στην Αθήνα. Μάλιστα. Και δύσκολα, έτσι, για Αύγουστο γενικότερα, με τόσα πολλά τα οποία τραβάτε εκεί πέρα, για να είστε συνεχώς σε δικαστικές αίθουσες και με τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε, φαντάζομαι, είναι πολύ πολύ δύσκολο το καλοκαίρι αυτό το οποίο περνάμε. Εντάξει, κάθε καλοκαίρι έχει τις ιδιαιτερότητες του, ειδικά στο κομμάτι αυτό το δικαστικό, το αθλητικό. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έτσι μας πήγε λίγο μακριά η βαλίτσα, γιατί δεν υπάρχει ακόμα απόφαση ούτε για τη Super League οριστική, ούτε φυσικά για τη μορφή που θα έχει η δεύτερη κατηγορία του χρόνου. Άρα σκέψου ότι υπάρχουν μόνο 5-6 μέρες ένα κενό τώρα, γιατί 19 του μηνός είναι προγραμματισμένη η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, άρα συμβούλιο, που σημαίνει σε ένα μεγάλο βαθμό ότι θα έχουμε μια αποκρισταλωμένη εικόνα για το τι θα γίνει, ελπίζω δηλαδή, για το τι θα γίνει στη δεύτερη και στην τρίτη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία, γιατί και οι ομάδες όταν έχουμε φτάσει σχεδόν 15 Αύγουστο και δεν γνωρίζουν σε ποια κατηγορία θα παίξουν, μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί τι προγραμματισμό να κάνουν, τι μεταγραφές να κάνουν, τι budget να φτιάξουν, τι σχεδιασμό να έχουν. Οπότε, ανεξάρτητα από την πρώτη κατηγορία, υπάρχουν και υπόλοιπες κατηγορίες. Τώρα, ως προς την πρώτη κατηγορία, σίγουρα είχαμε τη Δευτέρα την εκδίκαση αυτή στο Διαιτητικό Δικαστήριο για την προσφυγή του Απόλλωνα των Χανίων, του Απόλλωνα της Ξάνθης και των Χανίων. Και λέω πρώτα τον Απόλλωνα, διότι με βάση τα δικόγραφα ο Απόλλωνας ήταν αυτός που κατέθεσε πρώτος, στη συνέχεια η Ξάνθη, για τον ίδιο λόγο οι δύο, και ακολούθησε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή η προσφυγή των Χανίων. Μπορούμε να πούμε από εκεί ό,τι θέλεις και πέρα από αυτά που υποθήκανε στη διαδικασία. Μα γι' αυτό σε βγάλαμε. Και ούτως ή άλλως μέσω του Alpha Sports τα κυριότερα σημεία, γιατί κάνατε και live έτσι ούτως ή άλλως, όπως κάνετε τις περισσότερες φορές και όποτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα, Δημήτρη. Εμάς κυρίως, όπως καταλαβαίνεις, μας ενδιαφέρει αρχικά τι γίνεται με τον Μπαράζ, ποια είναι η δική σου αίσθηση, αν θα γίνει ή όχι, και σε δεύτερο χρόνο τα Χανιά τα οποία κυνηγάνε, θα μπορούσαμε να πούμε, να κάνουν μια τρομερή ανατροπή με λιγοστές όμως πιθανότητες, φαντάζομαι, με βάση και αυτά που γράφεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που είπες στην αρχή και να πάμε λίγο πιο μετά για τα Χανιά, για να αφήσουμε λίγο και το ενδιαφέρον. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, η διαδικασία είχε να κάνει με τις δύο ομάδες που έχουν οριστεί να παίξουν Μπαράζ 22 και 29 Αυγούστου, δηλαδή τη Ξάνθη και τον Απόλλωνα Σμύρνης, τον Απόλλωνα Σμύρνης και τη Ξάνθη. Εντάξει, δεν ξέρω και ποιον να βάλω πρώτο, από την άποψη ότι δεν έχουμε καθορισμό της σειράς των νετρών ακόμα, γιατί περιμένουν και την απόφαση του δικαστηρίου. Οι δύο ομάδες ζητούν να μην παίξουν τον Μπαράζ για αντικειμενικούς λόγους. Νομίζω είναι κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους αυτό το Μπαράζ υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπορούσε να γίνει. Και από εκεί πέρα ο Απόλλωνας επιπρόσθετα έχει ζητήσει να προσθεθεί στην πρώτη κατηγορία ως υπεράριθμος, αφού δεν θα γίνει τον Μπαράζ. Λοιπόν, είχαμε μια μακρά ακροματική διαδικασία τη Δευτέρα που κράτησε 3 ώρες και 20 λεπτά. Αναπτύχθηκαν επιχειρήματα από τους δύο βασικούς και απέναντί τους είχαν την πλευρά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία υπεραμείνθηκε των αποφάσεών της, και από την άλλη τη Super League 1, το νομικό της σύμβουλο, ο οποίος και αυτός με νομικά επιχειρήματα επιχείρησε να αντικρούσει τα αντίστοιχα επιχειρήματα, προκειμένου να μην αλλάξει καθόλου η μορφή και η αριθμητική εικόνα της πρώτης κατηγορίας και να μείνουν 14 ομάδες. Λοιπόν, αυτό που αποκομίζω ως προς την ακροματική διαδικασία και χωρίς φυσικά να ξέρω την απόφαση, η οποία απόφαση κατά την εκτίμησή μου και τις πληροφορίες που έχω, αλλά και τη λογική, θα βγει αύριο.
αύριο είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 13 Αυγούστου και αυτό το λέω διότι θεωρώ δύσκολο να βγει την παραμονή της Παναγίας και σίγουρα θα έχει βγει πριν από το 15 Αυγούστου, διότι φανταστείτε ότι όταν το πρώτο μπαράζ έχει οριστεί στις 22 του μηνός, είναι λογικό να χρειάζεται τουλάχιστον να υπάρχει μια εβδομάδα, ακόμα και αν οριστικοποιηθεί, για να μπορέσουν υποτυπωδώς οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες με τις τεράστιες ελλείψεις να αγωνιστούν. Όμως, αυτό που εμένα προκύπτει και είναι η αίσθησή μου και η εκτίμησή μου, και επαναλαμβάνω και το τονίζω λίγο αυτό, για να μην παρεξηγηθώ, είναι ότι δεν θα έχουμε μπαράζ και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου θα κάνει δεκτές τις προσφυγές του Απόλλωνα και της Ξάνθης, με συνέπεια να έχουμε εκτάκτως λόγω των ειδικών συνδικών μια υπεράριθμη Super League 1 με 15 ομάδες. Εάν στην πορεία το 15 γίνει 16 σε ένα δεύτερο χρόνο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε άλλη στιγμή και όχι τώρα. Σε μεταγενέστερη. Τώρα. Είναι και αυτό που κυνηγάνε τα Χανιά, έτσι. Δηλαδή, τα κυνηγάνε βήμα-βήμα, να το πω διαφορετικά. Τα Χανιά, επειδή... Λοιπόν, θα μιλήσω όσο πιο αντικειμενικά μπορώ και με την εμπειρία που έχω δύο δεκαετίες στις αίθουσες των αθλητικών δικαστηρίων. Τα Χανιά τραυματίστηκαν, τσαλακώθηκαν στην διαδικασία τη δικαστική. Εμφανίστηκαν πολύ πρόχειρα και μάλλον απροετοίμαστα. Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό προκύπτει από τα όσα είπε η πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου, η οποία το Διαιτητικό Δικαστήριο απαρτίζεται από αεροπαγίτες. Νομίζω ότι αυτό και μόνο τα λέει αυτό και μόνο σημαίνει πολλά. Μιλάμε για πολύ έμπειρους δικαστές. Γιατί λέω ότι τραυματίστηκε? Διότι με τα λεγόμενα της ίδιας της Προέδρου της Έδρας, τα Χανιά έστειλαν ένα δικόγραφο μέσω mail 12 παρά 10 για να προλάβουν την προθεσμία, το οποίο ήταν χωρίς υπογραφή. Στυλιτεύτηκε αυτό στη διαδικασία. Ήταν πολύ αυστηρή η πρόεδρος και είπε ότι αν έπρεπε να τηρηθούν οι τύποι, θα έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη και εκπρόθεσμη η προσφυγή των Χανίων. Επανειλημμένα πολλές φορές η πρόεδρος των Χανίων με επικριτική διάθεση έλεγε και ζητούσε από από τον νομικό σύμβουλο των Χανίων να εξηγήσει κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας ποιο είναι, να μας εξηγήσει ποιο είναι, εξηγήστε μας έλεγε χαρακτηριστικά, ποιο είναι το νομικό, το συμφέρον σας, το ένομο συμφέρον, το ένομο συμφέρον σας για να είστε εδώ. Να πω ότι δεν άφησε τα Χανιά ούτε καν να δευτερολογήσουν με σχεδόν μια απαξιωτική αντιμετώπιση του στυλ όταν διαμαρτυρήθηκαν τα Χανιά ότι μας ξεχάσατε προς το φινάλε της διαδικασίας. Ότι εσείς τι να πείτε, ό,τι είχατε να πείτε το είπατε. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν πράγματα. Στη ζωή μερικές φορές ένα σχήμα λόγου λέμε ότι είμαι τόσο σίγουρος για κάτι που μπορούσα να βάλω και το σπίτι μου στοίχημα. Λοιπόν, στην περίπτωση των Χανίων δεν έχουν καμία τύχη όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αυτή η προσφυγή να μπορέσει να γίνει δεκτή. Αν θα απορριφθεί ως απαράδεκτη ή αν θα μπει στην ουσία και θα την απορρίψει για ουσιαστικούς λόγους, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε με την απόφαση. Πάντως τα Χανιά, έτσι όπως παρουσιάστηκαν, τραυματίστηκαν ως προς την εικόνα τους. Μπορεί να είχαν καλή διάθεση, μπορεί να ήθελαν να φωνάξουν παρόν, ωστόσο θα έπρεπε αυτό το πράγμα να το κάνουν λίγο πιο οργανωμένα, έτσι ώστε να μην φανεί τόσο άσχημα σε σημείο που μέσα στην ιδιάδικη, μέσα στην αίθουσα, εντάξει, σαμογελούσαν τα Χανιά. Αυτό δεν είναι ωραίο για μια ομάδα η οποία είναι
από τις πιο ανωμένες στη δεύτερη κατηγορία, που θεωρώ ότι ο πρόεδρός της, ο κύριος Ροκάκης, είναι ένας φιλόδοξος άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει την ομάδα του. Θεωρώ όμως ότι μέσα στο... από εκεί ξεκινάνε όλα, δηλαδή, για να φτάσουμε σε αυτή την εικόνα στο Διαιτητικό Δικαστήριο, ότι η αγάπη του, το πάθος του και ο στόχος του για να μπορέσει να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα Χανιά για να μπορέσουν να κάνουν το όνειρο της ανόδου στην πρώτη κατηγορία, αφού δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να μην εξαντληθούν οι αγωνιστικές πιθανότητες που είχαν τα Χανιά. Μην ξεχνάμε ότι τα Χανιά τερμάτισαν με την επικυρωμένη βαθμολογία στην τρίτη θέση, ισόβαθμα με το Λεβαδιακό και με διαφορά μόλις 4 βαθμών από τον δεύτερο Απόλλωνα Σμύρνης, που έχει το πλεονέκτημα, όπως γίνεται αντιληπτό, που σημαίνει ότι, αν υπολογίσουμε ότι υπήρχαν 2 αγωνιστικές της κανονικής περίοδου και 10 αγώνες για τα play-off, υπήρχαν 12 αγωνιστικές που μπορούσε και η διαφορά των 4 βαθμών να ανατραπεί. Και ανάμεσα σε αυτά και 2 παιχνίδια μεταξύ τους, έτσι. Βεβαίως, δηλαδή. και δύο παιχνίδια μεταξύ τους, και όχι μόνο αυτό. Θα θυμίσω, ή μπορεί να μην θυμίσω γιατί είναι λογικό ο κόσμος να μην το ξέρει, υπήρχε και ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και θα έλεγα ντέρμπι ως προς τις πρώτες θέσεις, ανάμεσα στο Λεβαδιακό και στον Απόλλωνα Σμύρνη, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, που ενδεχομένως ένα αποτέλεσμα θα ευνοούσε, θα υπήρχε αποτέλεσμα επί παραδείγματι ισοπαλία, που θα μπορούσε να ευνοήσει ακόμα περισσότερο τα Χανιά, αν τα Χανιά δεν είχαν απώλειες. Ναι. Λοιπόν, βέβαια, μετά αν δεν μπορούμε να μιλάμε. Τώρα υπάρχουν πραγματικά περιστατικά, υπάρχουν γεγονότα, υπάρχει μια επικυρωμένη τελική βαθμολογία. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η άποψή μου είναι ότι ο πρόεδρος, μέσα στο άγχος του αυτό και την απειρία του, θα έλεγα, παρά την αγάπη του για την ομάδα, έκανε διάφορες λάθος επιλογές. Και νομίζω ότι αυτές οι λάθος επιλογές έβαλαν τα Χανιά σε αυτή τη διαδικασία και είχε αυτή την εικόνα και στο Διαιτητικό Δικαστήριο, που δεν ήταν καλή και δεν δίνει, νομίζω, την παραμικρή ελπίδα ως προς το Διαιτητικό Δικαστήριο να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι σε αυτή την υπόθεση. Αν μου επιτρέπεις, εδώ έρχεται ουσιαστικά, είναι η απόδειξη για τα όσα μας είπε ο ειδικός σύμβουλος του κ. Αντώνη Ροκάκη, ο Βασίλης Αμανατίδης, την ίδια μέρα, νωρίτερα, πριν γίνει έτσι, στο Διαιτητικό Δικαστήριο, που μας είπε ο ίδιος ότι τα Χανιά είναι πίσω και θα πρέπει το επόμενο βήμα που θα κάνουν να οργανωθούν σε πολλά επίπεδα γενικότερα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μας το τόνισε και νωρίτερα, ότι τα Χανιά θα πρέπει να αλλάξουν λίγο το πρόσωπό τους όσον αφορά την οργάνωση, και αυτό έρχεται να αποδεικνύεται περίτρανα με βάση τα λεγόμενά σου, Δημήτρη. Ναι. Ακόμη και το γεγονός ότι πήγε εκπρόθεσμα ένα χαρτί, ότι στις 10 το βράδυ ξεκίνησε μια διαδικασία για να φτιάξει ο δικηγόρος πράγματα τα οποία θα πρέπει να ήταν έτοιμα, καταλαβαίνουμε ότι ίσως και να μην το περίμενε, δηλαδή πιαστήκαν λίγο εξαπίνη στα Χανιά. Θα έλεγα, αν μου επιτρέπεις, ναι, ναι, και επειδή το θέτεις έτσι, γιατί εγώ δεν ήθελα να μπω σε ονοματολογία καθόλου, θεωρώ όμως ότι αφενός από ένα σημείο και μετά, όταν μετά τον πρόεδρο λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει, τα Χανιά, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, είχαν έναν νομικό σύμβουλο μέχρι ένα σημείο, τον κύριο Λιχναρά, ο οποίος είναι γνωστός στον αθλητικό κόσμο, με παρουσία και στα διοικητικά συμβούλια της Ένωσης Super League 2, Football League, έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος όχι μόνο των Χανίων αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Λοιπόν, την υπόθεση δεν την ανέλαβε στο Διοικητικό Δικαστήριο ο κ. Λιχναράς, την ανέλαβε άλλος δικηγόρος, ο οποίος εμφανίστηκε τελευταία στιγμή, σχεδόν τελευταία στιγμή, μετά από την έναρξη της συνεργασίας του ειδικού συμβούλου του κυρίου Αμανατίδη. Σωστά. Άρα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό,
για να βγάλει και ο καθένας τα συμπεράσματά του. Η οργάνωση των χανίων ως προς τα δικαστικά και τα λοιπά θέματα δεν είναι ίδια σε σχέση με την οργάνωση του εξωτερικού τμήματος, που είναι μια από τις πιο καλά οργανωμένες ομάδες, λοιπόν, της δεύτερης κατηγορίας. Mm-hmm. Άρα εδώ πέρα έγκυται στο άγχος και στην αγωνία του αφεντικού της ομάδος, ο οποίος και επειδή αγαπάει την ομάδα και επειδή είναι φιλόδοξος, εκ του αποτελέσματος άκουσε λάθος ανθρώπους, εμπιστεύτηκε λάθος πρόσωπα, με αποτέλεσμα μοιραία να κάνει εσφαλμένες επιλογές, οι οποίες αυτές, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό που εγώ μπορώ να πω για αυτά που άκουσα και είδα με τα μάτια μου, mm-hmm. ήταν ένα πολύ κακό αποτέλεσμα στο Διοικητικό Δικαστήριο ως προς την εικόνα των χανίων, και με βάση τα όσα λένε αεροπαγίτες και όχι ακόμα και ένας δημοσιογράφος που ξέρει αρκετά χρόνια το τι γίνεται στα αθλητικά δικαστήρια, δείχνει πράγματα. Αυτό όμως έχει να κάνει με τις τελευταίες επιλογές του κύριου Ροκάκη και όχι με την εν γέννη παρουσία του στην ομάδα, που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στα Χανιά που μπορεί να κατηγορήσει τον κύριο Ροκάκη για την προσπάθεια που έχει κάνει ως προς την ομάδα του. Όμως είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει μέχρι τέλους να έχουμε μια τέτοια εικόνα, έτσι ώστε να μην χύνουμε την καρδάρα με το γάλα. Και νομίζω ότι οι τελευταίες επιλογές που έχουν γίνει σε κομμάτια έξω αγωνιστικά δεν ήταν τα καλά του αποτελέσματος, αυτά που βγαίνουν. Μάλιστα. Αυτό έχω να πω εγώ. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, επειδή μιλάω και εσύ, μιλάω και εγώ γενικότερα με ανθρώπους, ουσιαστικά αυτό που θέλουν τα Χανιά σε πρώτη φάση, και λέει ότι το γνωρίζουν, έτσι ότι ενδεχομένως να μην είναι θεμητό το αποτέλεσμα, το καταλαβαίνουν φαντάζομαι, όμως για αυτούς θεωρούν ότι είναι βήμα-βήμα, δηλαδή το ένα εξαρτάται από το άλλο. Το πρώτο κομμάτι που θέλουν είναι να μην γίνει το μπαράζ, και στη συνέχεια έχουν χαράξει ήδη μια στρατηγική διαφορετική από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε. Σε μεταγενέστερο χρόνο. Τώρα, εκ του αποτελέσματος θα μπορούμε και να κρίνουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει όλη η διαδικασία και να δούμε. Το σίγουρο είναι ότι ο Αντώνης Ροκάκης βρέθηκε ξαφνικά να παλεύει με θεούς και δαίμονες, όπως έχω πει εγώ, έτσι, χωρίς να έχει προλάβει ή χωρίς να έχει το χρόνο να προετοιμαστεί για όλα αυτά, Δημήτρη. Γιατί σίγουρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια στο κουρμπέτι, να το πω διαφορετικά, εκεί στα ποδοσφαιρικά στέκια, και γνωρίζουν το πώς θα κινηθούν και από ποια στενά, να το πω διαφορετικά, μπορούν να πάνε. Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο. Εγώ θα επανέλθω όμως. Mm-hmm. Όλα αυτά, δεν έχω καμία διαφωνία σε αυτά που λες. Όμως οι επιλογές του ηγέτη τον χαρακτηρίζουν. Ναι. Που σημαίνει ότι όσο καλή διάθεση και να έχει, εδώ δείχνει και την απειρία του, την παραγωγική, που δεν είναι κάτι που μπορούμε να τον κατηγορήσουμε. Κανείς δεν γεννήθηκε παράγοντας, για παράδειγμα, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι όταν έχεις ένα team, θα πρέπει να το υποστηρίξεις και όταν πηγαίνει καλά, mm-hmm. και να το συνεχίσεις να το στηρίζεις. Όταν έρχονται κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι λίγο πρωτόγνωρες και μέσα στον πανικό σου, με ή χωρίς εισαγωγικά, μπαίνει σε μια διαδικασία να ακούσεις πολλές γνώμες και να εμπιστευτείς λάθος ανθρώπους, αντί να το κάνεις καλύτερο, παρά την καλή διάθεση που μπορεί να έχεις, θα οδηγηθείς στα βράχια. Και νομίζω ότι τα Χανιά, η επιλογή τους, οι τελευταίες επιλογές που έχουν γίνει στο έξω αγωνιστικό κομμάτι, είναι λανθασμένα. Mm. Καμιά φορά όμως, ξέρεις, εδώ είναι όπως οι ομάδες. Χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ μια ομάδα, να το πω διαφορετικά. Ναι, χρειάζεται έτσι, ένα ηλεκτροσόκ. Χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ και ίσως και αυτό. Γιατί θα σου πω και θα σου δώσω και μια είδηση. Mm-hmm. Λοιπόν, στα Χανιά, μετά την Πέμπτη, να περιμένεις ότι θα υπάρξουν και παρετήσεις. Ναι. Οι παρετήσεις που θα παρετηθούν, γιατί θα είναι δική τους απόφαση, απόφαση. Mm-hmm.
ή οι παραιτήσεις που θα είναι αυθεντικές παραιτήσεις. Ναι. Ή και παραιτήσεις που έχουν γίνει και θα βγουν στην επιφάνεια μετά το διαιτητικό δικαστήριο. Προφανώς, για να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις τώρα και βάλουμε φωτιά, να το πω διαφορετικά. Ναι, λοιπόν. Εντάξει. Mm-hmm. Κώστα, ό,τι ήταν να γίνει στο διαιτητικό δικαστήριο ως προς την ακροματική διαδικασία έχει τελειώσει, έχει γίνει. Και ως προς τα δικόγραφα, διότι για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, η πρόεδρος εξ αρχής είχε ενημερώσει τις ομάδες ότι δεν θα δώσει προθεσμία για υπομνήματα. Ναι. Έχει γίνει. Ό,τι έγινε, έγινε. Ακριβώς. Το θέμα είναι λοιπόν ότι τα Χανιά, τα κέντρα αποφάσεων που είναι στην Αθήνα και στην αθλητική δικαιοσύνη, με όποια μορφή και αν έχει αυτή, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο βαθμό, γιατί το διαιτητικό δικαστήριο είναι εν Ελλάδη το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο που έρχεται να βελτιώσει και να κρίνει την ορθότητα αποφάσεων της ίδιας της Ομοσπονδίας, εντάξει, άρα είναι ο μόνος κριτής ακόμα και της υπέρτατης ποδοσφαιρικής εν Ελλάδη αρχής, η εικόνα των Χανίων το τελευταίο διάστημα από τις επιλογές που προφανώς ο άνθρωπος παρασύρθηκε, ο κ. Ροκάκης, δεν είναι σωστές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό, επειδή είναι ένας έξυπνος άνθρωπος και ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, θα αντιληφθεί ότι οι επιλογές και τα πρόσωπα που το τελευταίο διάστημα έχει εμπιστευτεί στα έξω αγωνιστικά είναι λανθασμένες. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε μια άτυχη στιγμή που μπορεί να έχει ένας δικηγόρος, εννοώ σε μια σειρά πραγμάτων οι οποίες ο ίδιος έχει την αντίληψη και την ικανότητα να τις δει. Και εδώ δεν είμαστε ανθρωποφάγοι, εντάξει, μακριά από μένα αυτό, αλλά η δική μου η εκτίμηση από τη στιγμή που μου ζητείτε για κάτι που έχω δει πολλάκις και δεν το έχω δει μόνο στα αθλητικά δικαστήρια, όταν ασχολούμαι και με τα διοικητικά της διοργανώτριας, αποδεικνύουν πράγματα και να σου πω κάτι, εμείς είμαστε λίγο πιο πολύ, όχι τόσο του αγωνιστικού, δηλαδή αν η μπάλα πήγε στα δίχτυα ή όχι, αλλά όλα τα υπόλοιπα, τα οργανωτικά ως προς τις διοργανώτριες, ως προς τα δικαστικά, ως προς τους κανονισμούς, όχι ότι είμαστε τυπολάτρες, εντάξει, αυτοί που κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, αλλά οπωσδήποτε κοιτάμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Και είναι και ένα εξαιρετικά δύσκολο ρεπορτάζ το συγκεκριμένο, πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, οπότε θα καθίσει και θα δει και τις επιλογές του. Φαντάζομαι εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι, οπότε θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα. Έτσι, Δημήτρη μου. Και αυτοί που κρίνουν, κρίνονται. Έτσι, και τη δουλειά. Και εμείς κρινόμαστε. Σίγουρα. Για τη δουλειά μας και για τα λεγόμενά μας, αν αυτά που λέμε θα επιβεβαιωθούν, ή αν αυτά που λέμε είναι λόγια του αέρα που μέσα σε 2 ή 3 μέρες δεν βγαίνει τίποτα. Βέβαια, θα πω κάτι, και αν θες μπορούμε να κλείσουμε και με αυτό. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος πριν από 15-20 μέρες που να πίστευε στην Ελλάδα, είτε ασχολείται είτε όχι με αυτό το ρεπορτάζ, ότι δεν θα έχουμε μία αναδιάρθρωση. Άλλοι λέγαν 18, άλλοι λέγαν 16. Λοιπόν, αυτό τσάκισε την τελευταία στιγμή πριν από την 27η Ιουλίου, για να μιλάμε και με ημερομηνίες. Οπότε τα πράγματα ήρθαν στα πάνω κάτω. Θα κλέψω λίγο από το χρόνο, έχουμε ένα λεπτό, αλλά θα κλέψω. Ωραία. Γιατί ό,τι θέλει. Η δική σου αίσθηση λοιπόν είναι ότι θα πάμε με 15 ομάδες Super League 1. Σε πρώτη φάση με 15. Σε πρώτη φάση, ναι. Θα σου πω το σκεπτικό μου. Άλλο το οποίο θα επιβάλλει με ή χωρίς εισαγωγικά ζυγό και όχι μόνο αριθμό, τότε θα κάνουμε μια δεύτερη κουβέντα. Αυτή τη στιγμή όμως τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα και η απόφαση, θέλω να το πω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος, η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου που κατά την εκτίμησή μου θα είναι θα βγει την 5η, 13 του μηνός, δεν μπορεί να αλλάξει.
είναι μια τελεσίδικη απόφαση. Ωραία. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πού θέλω να πάω, έτσι, επειδή παίρνω ήδη αρκετά μηνύματα, να σου το πω διαφορετικά, και επειδή ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος. Να πούμε το εξής, ότι ο εκπρόσωπος Super League 1, έτσι, φώναζε ότι δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να γίνει πρωτάθλημα με μονό αριθμό ομάδων. Συμφωνούμε? Προφανώς υπερασπίζεται το 14. Τα επιχειρήματα, ένα από τα επιχειρήματα της πλευράς της Super League 1 και του νομικού συμβούλου του κ. Οικονομάκη ήταν ότι θα είναι αστείο να έχουμε 15 ομάδες, δεν υπήρξε ποτέ σε όλη την ιστορία, μονός αριθμός στην μεγάλη κατηγορία. Θα υπενθυμίσω όμως, και ήταν κάτι που υπόθηκε και στην διαδικασία, ότι έχουμε πριν από μερικά χρόνια μία Super League, δεν ήταν ένα τότε, ήταν σκέτο Super League, η οποία ξεκίνησε με 16 ομάδες και το Νοέμβριο βρέθηκε να έχει 18 ομάδες και να τρέχουν δύο ομάδες που είχαν μπει τότε, ενώ είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, που είναι ακόμα πιο γελίο, ας με επιτραπεί εμένα αυτό, να παίζουν Τετάρτη Κυριακή από τον Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο, για να φτάσουν μετά το Φεβρουάριο τις ίδιες αγωνιστικές με τις υπόλοιπες ομάδες που είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Και από τις δύο ομάδες που είχαν ανέβει, για να θυμίσω στον κόσμο, ήταν η Δόξα Δράμας και ο Λεβαδιακός. Με τη Δόξα Δράμας όχι απλά να ανεβαίνει όπως ανέβηκε, και καλώς ανέβηκε φυσικά, αλλά ήταν ουσιαστικά ένας τιμοθάνατος, ο οποίος δεν έπαιζε ούτε στη Δράμα, στο γήπεδό του, γιατί δεν είχε κριθεί ότι ήταν κατάλληλο, και πήγαινε στο Καφτατζόγλιο και έπαιζε μεταξύ συγγενών και φίλων. Και φυσικά η μία από τις δύο ομάδες έπεσε όπως ανέβηκε. Και αυτή ήταν η Δόξα. Απλά εμένα το σκεπτικό το δικό μου είναι, από τη στιγμή που ο κύριος Οικονομάκης υπερασπίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει μονός αριθμός όσον αφορά το πρωτάθλημα, ενδεχομένως λοιπόν, αν και εφόσον πάμε στο 15 και τα Χανιά να πατήσουν πάνω σε αυτό, τότε θα έχουν ως σύμμαχο τη Super League 1, η οποία μέχρι χθες μας έλεγε ότι δεν γίνεται να έχουμε μονό αριθμό και να πάμε σε ζυγό και να συμπαρασύρει. Το λέω αυτό γιατί εσύ το είπες, αλλά λίγοι το κατάλαβαν, ότι τότε θα είναι μια άλλη κουβέντα. Θα είναι μια άλλη κουβέντα. Έτσι ακριβώς, να το καταλάβει ο κόσμος. Η απλή λογική. Πρέπει να πηγαίνουμε step by step. Ακριβώς, βήμα-βήμα, σωστά. Αυτό όμως θέλω να πω είναι το εξής. Η Super League 1 έκανε στην ακροματική διαδικασία έναν αγώνα και είχε μια πολύ μαχητική παρουσία, για να μην αλλάξει ούτε το 14 κατά 1. Ναι. Κατά 1 το 14 δεν είναι και κάτι τόσο δα τρομερό, ούτε αποτελεί αναδιάρθρωση η υπεραρρύθμια αυτή, όταν για λόγους ανωτέρας βίας επί της ουσίας θα γίνει αυτό. Γιατί θέλω να πω ότι από τη στιγμή που το πρωτάθλημα της Super League 2 υποχρεώθηκε στην πραγματικότητα, και αυτό πρέπει ο κόσμος να το ξέρει, στην πραγματικότητα όπως ήρθαν οι ημερομηνίες με αποφάσεις της ΕΠΟ και όχι της Super League 2, σωστά, το πρωτάθλημα αυτό υποχρεώθηκε να σταματήσει, διότι δεν έβγαινε η αγωνιστική, η ολοκλήρωση των αγωνιστικών. Τώρα εάν δεν πέρασε η πρόταση να έχουμε διαφοροποίηση της προκήρυξης με λιγότερους αγώνες, είναι μια δεύτερη κουβέντα. Εντάξει, γιατί αυτό όμως είναι αποτέλεσμα του νόμου που έχει ο κύριος Αβγενάκης βγάλει, που προβλέπεται να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων. Λοιπόν, άρα όταν η Super League 1 κάνει ό,τι κάνει για τις 15 ομάδες που δεν αποτελεί καν αναδιάρθρωση, αντιλαμβάνεται νομίζω ο καθένας και η καθεμιά, ή η καθεμιά και ο καθένας, πόσο θα ορθώσει τα πόδια της όταν αντί για μία ομάδα παραπάνω θα βρεθεί να πρέπει να έχει δύο ομάδες. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό. Είναι ακόμα πιο δύσκολο, εγώ θα πω. Ναι. Βέβαια θα πω κάτι, και αυτό έχει τη σημασία του. Η Super League 1 όταν δεν έχει κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, στην πραγματικότητα δεν θίγονται τα συμφέροντά της. Γι' αυτό και πριν από λίγες μέρες είχα πει δημόσια, γιατί εμάς η δουλειά μας είναι να εκφράζουμε την άποψή μας τεκμηριωμένη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος, με επιχειρήματα δημόσια, αυτό είναι δημοσιογράφος, είχα πει ότι πίσω από όλα αυτά
Και από αυτήν την αιμονή της Super League δεν είναι μόνο τα τηλεοπτικά, που ούτως ή άλλως δεν έχουμε κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, άρα δεν είναι ότι θα αφαιρεθούν λεφτά από όλες τις ομάδες για να προσθεθεί μία ή δύο ομάδες. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα από πίσω που δεν είναι τα τηλεοπτικά. Το κρατάμε αυτό και κάπου εδώ κλείνουμε. Ήδη φάγαμε αρκετό χρόνο, αλλά ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπες, Δημήτρη. Έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί το λέω, είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον ο οποίος, όπως είπες και όπως γνωρίζουμε όλοι, αλλιώς είναι να βλέπεις ποδόσφαιρο και να βλέπεις αν η μπάλα πάει στο πλεκτό, και αλλιώς είναι να βλέπεις και να διαβάζεις πίσω από τις λέξεις τι ακριβώς γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο στα Χανιά. Μακάρι, λοιπόν, αυτό ήταν ο Δημήτρης Δημητρίου από το Alpha Sports, με την ευχή ουσιαστικά τα Χανιά να καταφέρουν σε αυτό το step by step, όπως είπε και ο Δημήτρης, δηλαδή βήμα-βήμα να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος, όσο δύσκολο και αν φαντάζει αυτό. Θα πάμε απευθείας σε χορηγούς διαφημίσεις και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10.